Πάμε κοντά. Μέτρησε ο Ίβιτς. Μέτρησε. Μέτρησε ο Πούστος Σέρβος γιατί έκανε μια καλή μαγιά. Πρώτον, δεν έβαλε δυο βαριά κορμιά στα στόπερ. Δεν έβαλε δηλαδή Κατζησαΐα Μαλεζά και αριστερά Τζαβέλα, δεξιά Κίτσιου, δηλαδή να παίξει με τον μπερδεμένο δεξί μπακ που είναι παράξενος ο Κίτσιου. Μαρκάρει με τίποτα, βγαίνει και πάει και σε τράξει σαν τους Αρμπικίδης στα σώματα, τίποτα. Κοντός, απογοητεύτηκα πάρα πολύ από τον Κίτσιου. Και πήγε και έβαλε αριστερό στο μπερδο Τζαβέλα που είναι γρήγορος χαμηλά και το Μαλεζά και λέω έβατσα αριστερό μπακ. Κόλλησε τον Τζιόλι σε μικρούς χώρους μπροστά από αυτούς, σαν εξάρι. Στην προπόνηση είχε δοκιμάσει, ήταν τέσσερις χαφ και έπρεπε να παίξουν οι τρεις ή έμενε, θα έμενε έξω ο Πέλκας ή θα έμενε έξω ο Κάτσε. Προτίμησε δηλαδή το πιο επιθετικό κομμάτι, αντί να παίξει με δύο εξάρια και ένα οχτάρι. Έπαιξε με δύο, με ένα εξάρι, ένα οχτάρι και ένα δεκάρι τον Πέλκα. Ο Πέλκας ήταν ο αρνητικός κρίκος του ΠΑΟΚ. Το μυστικό της νίκης του ΠΑΟΚ αμυντικά ήταν αυτό το κόλπο που έγινε με το στόπερ. Και το άλλο είναι ότι έπαιξε με καθαρό ήμα εξτρέμ, τα οποία όμως κλείναν πολύ προς τα μέσα. Δηλαδή και ο Ροντρίγκες και ο Ζάιρο παίρναν ψηλοπλάτος με τον Λέοβατς και τον Κίτσιου αταμπάκ και κλείναν πάρα πολύ προς τα μέσα. Έτσι έγινε το γκολ το 1-1, το εκκλείσιμο προς τα μέσα του Ροντρίγκες. Να πω ότι αυτό το στυλ παιχνιδιού δεν ταιριάζει καθόλου στο Κλάους, ο οποίος είναι ένα μονοδιάστατο σέντερφορ. Πάρε βάλε και ήταν έξω από τα νερά του όσον αφορά το παιχνίδι. Το κλείνουν με τα εξτρέμ, γίνονται δεκάρια και ο Ζάρι και ο Ροντρίγκες και οχτάρια και σουτέρνανε και τα λοιπά. Ένα πολυσύνδετο ρόλο έχει δώσει δηλαδή ο Ίβης στα δυο του τα εξτρέμ. Και επίσης να πω ότι ήταν σπουδαία η κίνηση που έκανε να βγάλει τον Πέλκα, γιατί ο Πέλκας δεν είναι δεκάρι, δεν έχει στοιχεία δεκαριού, ενώ είναι κοντός, είναι ευκίνητος και τα λοιπά, δεν έχει την τέχνη έξω από την περιοχή να πάρει στην τρίπλα στο ένας με έναν. Ο Πέλκας είναι ένα ιδιαίτερο παιδί το οποίο μπορεί να διακριθεί σαν δεύτερο center forward κατά την άποψή μου. Τώρα κόκκινο έχουμε ρεπούστη. Αχ, τώρα ανάψε. Δεν θα λειτουργούν τα φανάρια στη Θεσσαλονίκη. Ο μαλάκας ο Μπουτάρης να πούμε γαμώ το πάτε του. Είναι όρυπανο. Και κάνει μια σοφή κίνηση στο 1-1 και πετάει έξω τον Πέλκα, ο οποίος ήταν αρνητικός. Θα μπορούσε δηλαδή με το κλείσιμο προς τα μέσα του Ροντρίγκες και του Ζάιρο να χωθεί πιο μπροστά ο Πέλκας και να κάνει παπάδες. Δεν το έκανε. Και γι' αυτό τον λόγο τον έβγαλε και πολύ καλά έκανε. Τα καλή μαγκιά αυτή. Το μυστικό ήταν αυτό το τρίτο χάφ στο κέντρο και πέρασε πιο μπροστά τον Τζίμιρο. Έκλεισε το χώρο του κέντρου, έδωσε την ΑΕΚ την υπόνοια ότι μπορεί να παίξει αυτό το πάσα-πάσα. Πήρε την μπάλα η ΑΕΚ και έβγαινε ο ΠΑΟΚ στην κόντρα με τον Ροντρίγκες και με τον Ζάιρο. Ψιλοδευτερορολίστας με τρία χαφ. Αυτό που δεν έκανε ο μαλάκας ο Τούντορ στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Που δεν έπαιξε με κόφτη και τον έκανε μουνί καπέλο Ολυμπιακός και είχαν καμιά 50 φάουλ. Και βρίζανε αυτοί μαλάκες εδώ πέρα. Ο Ολυμπιακός με αδίκησε και με έκανε. Με τα φάουλ. Για να είμαστε δίκαιοι. Εκεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ κλέβω σε χώρους και καλούς κλέφτες στα κοψίματα και τη μεγάλη παλιά. Και φυσικά μεγάλο ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι έφυγε ο καλός ο μπακ της ΑΕΚ, ο Ντιντακ, ο αριστερός, και μπήκε εκεί ο ανύπαρκτος ο Σουηλέδης. Η αλλαγή του πιτσιρικά που έβαλε το δεύτερο γκολ από την Κατερίνη, πώς το λένε, είπαμε, το Μιστακίδη. Όλο τον χρόνο δικαιώνομαι για το Μιστακίδη. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο η συμμετοχή του στα δεξιά, στα εξτρέμ. Αν και πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί να καθιερωθεί σαν εσωτερικός μέσος σε 4-3-3. Να παίξει πιο μπροστά δηλαδή, που παίζουν με ένα κόφτη οι ομάδες και δύο εσωτερικούς χαφ. Μπορεί από εκεί να φύγει πολύ καλά, γιατί έχει μεγάλο διασκελισμό και ωραία ταχύτητα και κεφάλι βλέπω έχει κάνει και με τον Ηρακλή που του τα ακυρώσανε κτλ. Δίκαιο το αποτέλεσμα και τη λέω στους αεξίδες. Αεξίδες,
με αυτή την original που έχει γίνει, Floriginal. Floriginal έχετε γίνει. Floriginal. Αυτές οι βλαχομαγκές του τύπου. Εγώ φίλουσα εξίδες, οριτζιναλίστες. Και να και ιστορίες. Και αυτός και δεν παίζουμε με τρίτο, παίζουμε με τρίτο στόπερ και τρία αμυντικά χαφ και λεωφορείο και τα λοιπά. Βρε, με αυτό το υλικό που έχετε, είστε να πούμε τέταρτη, για τέταρτη πέμπτη θέση. Σας έβγαλε ο προπονηταράς αυτός εδώ, ο, πώς το λένε ρε μαλακά, σαν φάντασμα που ήταν ο Πογιέτ, και ο βρικόλακας ο Πογιέτ, σας έκανε ανθρώπους και έρχεται ο Μανολάς να σας ξεβρακώσει. Λέει, άκου τώρα κριτική Μανολάς, λέει. Λέει 500 φορές να σουτάρει από κύριο Ροντρίγκες, λέει. Δεν πάει μπάλα μέσα. Αυτό είναι το ζητούμενο, ρε Μανολά. Ρε Μανολά, το Γιώχανσον που είχε εκεί στα χαφ, που ήταν αργός και δεν έκλεισε και δεν πρόλαβε. Δεν το είδες το σουτ που πήγε στο γάμα, είδες εσύ. Δεν είδες ότι έπρεπε να βάλεις εκεί το Τζανετόπουλο στόπερ και να περάσεις. Κάτσε λίγο, γιατί τους ξεχνάω από τους κολοστόπερ. Μισό λεπτό. Λοιπόν, λέει τον Μπέρκ, που είναι Παναθηναϊκός. Κάτσε να σου πω τι μαλακία έκανε. Κολοβέτσιο αριστερό μπακ στη θέση του Ντίντακ, άστο Σοηλέδη. Τζανετόπουλος και άρθρο οι άλλοι δύο. Και ο Γκάλο δεξιά που ήταν, είναι καλός. Τι βάζει στο Σοηλέδη και τι είναι αυτό εδώ, διάταξη. Η ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα στο 1-1. Πάμε να βάλουμε το δεύτερο γκολ ανοιχτή πίσω κτλ. Και ανοιχτή η τετράδα της άμυνας και πάρω Τζαβέλα την πενιντάρα παλιά, θα λες και είσαι Ρομπέρτο Κάρλος ρε, πού στην Τζαβέλα, κατάλαβες, και να σου κάνει την ιστορία έτσι ο ΠΑΟΚ. Μαγιά του Ίβιτς για όλα όσα προείπαμε. Και έχω και την είδηση ότι μη σας φανεί παράξενο να τους πει αυτός ο κακομούτσουνος ο Σάντος, αυτό που το βλέπεις και το πρωί και σε λέει καλημέρα και σπάς το ποδάρι σου να πούμε, γιατί είναι καταραμένος. Και μπορεί να το δεις πρώτο προπονητή. Άμα δηλαδή δεν χάσουν στη Λεωφόρο που είναι δύσκολο το μάτς, μπορεί να μείνει και πρώτος προπονητής, αν δεν έρθει ο Σάντος.